Όποιος ξεχνάει το παρελθόν κινδυνεύει να χαθεί στο σκοτάδι. Ο γαλανόλευκος φάρος αναλαμβάνει το βαρύ φορτίο να φωτίσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου φρόντισε ώστε να τιμηθούν παλιές δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη. Χαίρομαι που έχω βρει παλιούς συμπαίκτες που έχουμε παίξει στην εθνική ομάδα μαζί. Είναι μια εκδήλωση που έχει συνέχεια. Αυτό που γίνεται σήμερα, το να τιμούνται παλιοί ποδοσφαιριστές που περάσαν από τις εθνικές ομάδες, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μαθαίνουμε την ιστορία μας η νεότερη. Και είναι ευκαιρία να δεις και κάποια πρόσωπα τα οποία έχεις χρόνια να τα δεις, τα βλέπεις μόνο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, και αυτό είναι μια ικανοποίηση που εμένα με γεμίζει. Συγχαρητήρια στο Φάρο, διότι πήγα και στα Χανιά και είδα και νομίζω είναι κάτι το φανταστικό. Και από πλευράς μου εμείς κάναμε το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε, να προσφέρουμε κάποιες φανέλες. Είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που στη Θεσσαλονίκη κόβουμε την πίτα του γαλανόλευκου φάρου στη Βόρεια Ελλάδα. Εμείς έχουμε μάθει ως φάρος ότι πρέπει να τιμούμε όλους αυτούς που έχουν γράψει ιστορία. Ο σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι να μας μάθει ο κόσμος, ώστε να έρθουν και άλλοι φύλαθοι από μικρά παιδιά στην εθνική ομάδα. Τα πρόσωπα όλων των βραβευμένων έλαμπαν από χαρά. Αν και τα χρόνια πέρασαν, αυτές οι στιγμές δεν ξεχνιούνται. Και κάτι τέτοιες ενέργειες τις φέρουν στο μυαλό τους σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αναφέρουμε διάφορα γεγονότα, γελάμε, θυμόμαστε κτλ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν ενέργεια αυτό που η προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά. Έρχονται ιερά τέρατα του ελληνικού ποδοσφαίρου και της εθνικής Ελλάδος κάθε χρόνο για να τους τιμήσει ο γαλανόλευκος φάρος, και αυτό δίνει και την ευκαιρία σε εμάς με κάποιους που έχουμε καιρό να βρεθούμε να είμαστε και πάλι κοντά.